Το χρονικό διάστημα που έγινε η διαβούλευση για την παιδεία έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο και πρέπει παράλληλα να υπάρξει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων. Αυτά επισημάνθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεδρίασης τονίστηκε ακόμη ότι όπου κρίνεται απαραίτητο να συγχωνευτούν σχολικές μονάδες με γνώμονα πάντα την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. Δύο ήταν τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ένα ήταν ότι έχει σχέση με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το άλλο ήταν ότι έχει σχέση με τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πρώτο θέμα, ότι έχει σχέση με τις συγχωνεύσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, τελικά μετά από 3 ώρες και 40 λεπτά ουσιαστικά πήραμε μια απόφαση η οποία έλεγε μετά από πρόταση δική μας. Τοποθετήθηκαν πάρα πολύ, γι' αυτό και κράτησε πολύ το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά τη διάρκεια του, ότι θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης που έγινε με τις τοπικές κοινωνίες και θα πρέπει να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο και η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, ό,τι έχει σχέση με τις χωνεύσεις. Βέβαια, συζητήθηκε και το αναγκαίο ότι έχει, δηλαδή σε κάποια εισήγηση που έγινε από την αντιπολίτευση, αναφέρθηκε ότι σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν, να θυμάμαι καλά, 31 μονοθέσια σχολεία, τα οποία αριθμούν περίπου 200-210 παιδιά. Εκεί σε κάποια σχολεία τα οποία είναι απομακρυσμένα, σαφώς και θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός και θα πρέπει, είναι απομακρυσμένα κατά πολύ, δηλαδή κάτι αποστάσεις όπως έχει η Περιφερειακή Ενότητα Αγρέβαινων, θα πρέπει να ληφθεί ως κριτήριο. Δηλαδή υπήρχε η διάθεση έτσι ώστε προς το όφελος της ποιότητας όσον αφορά την εκπαίδευση να γίνουν και κάποιες συγχωνεύσεις, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, που στην αρχή βέβαια θα αντιδράσει σε κάποιες συγχωνεύσεις, αλλά πιστεύουμε και ότι αν θα ήταν ο χρόνος διαβούλευσης πολύ μεγαλύτερος, θα μπορούσαν κάποιες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, που αρχικώς θα ήταν εντονότερες, να ήταν σε καλύτερο δρόμο. Και ένα άλλο που σχολιάστηκε είναι ότι έγινε σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο, επειδή οι δημοτικές επιτροπές παιδείας είναι αυτές που γνωμοδοτούν το μεταβατικό στάδιο αυτό, το πρώτο δίμηνο, ουσιαστικά δεν είχαν συγκροτηθεί. Καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τώρα, η κυρία Σγούρη τοποθετήθηκε, ανέλησε, ξέρω εγώ, την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης ότι έχει σχέση με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Είπε ότι μέχρι 24 Φεβρουαρίου θα έρθουν οι προτάσεις των προϊσταμένων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και μέχρι τέλη του μηνός θα κάνει την εισήγησή της κάτω προς την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, γνωστοποιώντας και στο κοινό, δηλαδή στους πολίτες, θα ξέρουμε την πρόταση που θα κάνει η κυρία Σγούρη προς τα κάτω προς την Υπουργό, την κυρία Διαμαντοπούλου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, με την οποία προτείνει να ενταχθεί στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο το Πανεπιστημιακό Τμήμα Αρχιτεκτονικής Καστοριάς. Στο δεύτερο θέμα, ότι έχει σχέση με τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είχαμε και εκπροσώπους των φοιτητών, είχαμε και εκπροσώπους των καθηγητών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ο καθένας είπε την άποψή του. Είπανε ότι βρισκόμαστε σε δύσκολα χρόνια. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες περικοπές όσον αφορά τον προϋπολογισμό για τη λειτουργία και του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και του Τεχνολογικού Ιδρύματος της Δυτικής Μακεδονίας. Μιλήσαμε όλοι για τη βιωσιμότητα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι και σε αυτό η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν η εξής, ότι θα πρέπει, γιατί μιλάμε τώρα ότι έχει σχέση με πληροφορίες οι οποίες διαραίουν, γιατί μιλήσανε και για συγχωνεύσεις όσον αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ, έτσι ώστε να είναι, αυτό είναι μια πρόταση φυσικά, αλλά επίσημα δεν υπάρχει τέτοια πρόταση, για να είναι βιώσιμο ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα. Σαν απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πήραμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν ξεχωριστά το τεχνολογικό ίδρυμα της Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα πρέπει να γίνει γνωστή η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, το τι μέλη γενέστε με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατί τι ακούγονται πολλά, ότι θα πάμε σε 5 πανεπιστήμια και λίγο παραπάνω τεχνολογικά ιδρύματα. Και μετά από εισήγηση δική μου, την οποία την έκανα όσον αφορά το κομμάτι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ζητήσαμε, επειδή εδώ και 5 χρόνια προσπαθούμε για την ίδρυση, για τη λειτουργία, όχι για την ίδρυση, γιατί ιδρύθηκε με ΦΕΚ το τμήμα της αρχιτεκτονικής σχολής, να μπει στο μηχανογραφικό από φέτος, πράγμα το οποίο το είμαστε. Το γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, αλλά όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών της συγκεκριμένης σχολής και το ότι η αρχιτεκτονική σχολή είναι η μοναδική στην Ελλάδα η οποία θα έχει αντικείμενο τη συντήρηση των μνημείων, κάτι το οποίο είναι συναφές με την Καστοριά,
Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να στηρίξουμε την προσπάθεια στο να μπει στο μηχανογραφικό από φέτος το τμήμα της αρχιτεκτονικής σχολής, πράγμα το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι πέρασε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας.